τόσες δυσχέρειες. Να μπορέσουμε ακριβώς μαζί με όλους εκείνους τους εταίρους και φυσικά με τη Γαλλία να αγωνιστούμε για να ξεπεράσουμε αυτές τις δύο κρίσεις οι οποίες απειλούν τη συνοχή και την προοπτική της Ευρώπης. Πριν απ' όλα, να αντιμετωπίσουμε την οικονομική κρίση που, το τονίζω, δεν είναι μόνο ελληνική κρίση. Είναι γενικευμένη κρίση, η οποία οφείλεται σε μια λάθος πολιτική λιτότητας. Δεν είπα γενικά μια πολιτική οποιασδήποτε λιτότητας. Είναι αυτή η πολιτική λιτότητας που ακολουθούμε τα τελευταία χρόνια, η οποία είναι αδιέξοδη. Αυτό πρέπει να το αντιληφθούμε. Και είναι αυτή η πολιτική η οποία δημιουργεί τεράστιες ανισότητες, πλήττει το κοινωνικό κράτος. Και είναι αυτή η πολιτική η οποία σε τελική ανάλυση δίνει τροφή για να δημιουργούνται όλα αυτά τα μορφώματα του φασισμού και του ναζισμού, τα οποία τούτη την ώρα απειλούν πολλές χώρες της Ευρώπης. Αποφάσεις οι οποίες μας οδηγήσαν σήμερα σε μια πολύ σημαντική φάση αυτής της συμφωνίας, αλληλεγγύη από μέρους της Ευρώπης, ελάφρυνση του χρέους. Δεν έχουν ληφθεί ακόμα όλες οι αποφάσεις που αντιστοιχούν σε αυτό το στόχο, αλλά θα συνεχίσω τις προσπάθειές μου όλες αυτές τις ημέρες, έτσι ώστε η δεύτερη αξιολόγηση να μπορέσει να φτάσει στους καλύτερους, με τον καλύτερο τρόπο, στους στόχους που είχαμε θέσει και στα αποτελέσματα που θέλαμε. Η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα τήρησε τις δεσμεύσεις της, αυτές που είχαν αποφασιστεί με τη συμφωνία. Η Ευρώπη πρέπει επίσης να τηρήσει τις υποσχέσεις και τις δεσμεύσεις της, με διευκρινήσεις που πρέπει ακόμα να γίνουν. Χρειάζεται όμως πραγματικά να προχωρήσουμε έτσι ώστε η Ελλάδα να βρει προοπτική ανάπτυξης.